Είμαστε στην ενότητα η εξωστρέφεια του ελαιολάδου, προκλήσεις και προοπτικές. Και στο δεύτερο πάνελ θα προσεγγίσουμε το θέμα της διεθνούς αγοράς, καλύπτοντας τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για το ελληνικό ελαιόλαδο. Και έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίσω ένα πάνελ με τέσσερους εκλεκτούς εισηγητές, τον κύριο Νίκο Βόπη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Med Exports. Αγαπητέ κύριε Βόπη, θα θέλατε να πιάσετε μία θέση στο πάνελ. Τον κύριο Δημήτρη Δούσμανη, και όχι ο λάθος με ζήτα, ο κύριος Δημήτρης Δούσμανης, πολλά χρόνια, δεκαετίες στον εξαγωγικό τομέα, Διευθυντής Εξαγών της ExpoAid. Η κυρία Τζέννη Σκοτίδη πρόλαβε και πριν την προσφωνήσω να πάρει θέση παρά τον τραυματισμό της το πρόσφατο. Μία εξαιρετική γνώστης των εξαγωγών. Οι εξαγωγές είναι ένα ταξίδι, όπως συνηθίζει να λέει. Έχει περάσει από το τραπεζικό χώρο και είναι σύμβουλος εξαγωγικών επιχειρήσεων. Και βεβαίως τις εξαγωγικές διαδικασίες τις χειρίζεται άψογα. Και last but not least, που λένε στο χωριό μου, ο νεότερος της παρέας, ο Άρης Μαρκαντονάκης, πωλήσεις και μάρκετινγκ της ΑΒΕΑ Χανίων και Μήλη Κρήτης, εξαιρετικά έμπειρος και στους δύο τομείς, και στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Τους ευχαριστώ και τους τέσσερις και θα ξεκινήσουμε. Έχουμε τα μικρόφωνα εδώ, νομίζω. Ακούγομαι, φαντάζομαι. Κύριε Βόπη, είστε αρκετές δεκαετίες δύο μόλις. Okay. Παρά το νεαρό της ηλικίας σας. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε ποια είναι η στρατηγική των εξαγωγών και πώς μπορεί ένας μικρομεσαίος Έλληνας παραγωγός να ακολουθήσει αυτό το δύσκολο και απαιτητικό δρόμο. Δύο δεκαετές, νομίζω, υπάρχουν άνθρωποι στο πάνελ με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Η δικιά μου ιστορία στον χώρο των εξαγών και συμπίπτει με το ερώτημά σας, ξεκινάει από το χώρο του ελαιολάδου πριν περίπου 18 χρόνια, και εκεί η πρώτη μου συνεργασία ήταν με μια εταιρεία μικρομεσαία στον χώρο παραγωγής ελληνικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου, όπου οι πρώτες της προσπάθειες για εξαγωγές ξεκίνησαν συστήνοντας ένα τμήμα. Θα ήθελα να πω ότι η ερώτηση αναφέρει για στρατηγική. Δεν θα πω αν υπάρχει σωστή ή λάθος στρατηγική. Υπάρχει η στρατηγική που θα φέρει το αποτέλεσμα. Η στρατηγική που θα φέρει την πώληση, την εδραίωση στο κομμάτι των εξαγωγών. Η προσωπική μου άποψη και μέσω της εμπειρίας μου όλα αυτά τα χρόνια μου έδειξε ότι η επιτυχία έρχεται και από αγορές που πραγματικά δεν τις περιμένουμε. Όταν λοιπόν είχα ξεκινήσει στο λάδι, ο συνήθως ήταν η εποχή που ο τότε πρωθυπουργός, να αναφέρουμε όνομα, είχε βγάλει εκείνο τον ωραίο λόγο και είχε πει ότι το ελληνικό λάδι στα Harrods και στο Λονδίνο και στη Lafayette μπορεί να πωλείται, λέει, 50 ευρώ τότε το λίτρο. Έτσι λοιπόν πήγα και εγώ στην εταιρεία μου και μου λέει, πάμε να πουλήσουμε, να κάνουμε εξαγωγές. Ωραία, του λέω, ξεκινάμε Γερμανία, Αγγλία. Ο τότε επιχειρηματίας, ένας πολύπειρος άνθρωπος 80 ετών, μου λέει, αν καταφέρεις και πουλήσεις 5 λίτρα λάδι στη Γερμανία, θα πάρεις το διπλάσιο μισθό. 4 χρόνια στην εταιρεία δεν πουλήσαμε ούτε ένα λίτρο λάδι στη Γερμανία και στην Αγγλία. Παρ' όλα αυτά, τα εκατομμύρια των εξαγωγών ήρθαν από αγορές που δεν τις έχει κάποιος ακουστά. Πουλήσαμε στην Αφρική, πουλήσαμε στην Ασία και μας έδειξε λοιπόν το δρόμο ότι ψάχνοντας αγορές που έχουν ανάγκη προϊόν ελληνικό, γιατί το ελληνικό προϊόν είναι εξακουστό παντού, μπορεί να έρθει η πραγματική επιτυχία, όγκοι σωστοί και ωραίες συνεργασίες. Άρα λοιπόν, σαν κεντρική στρατηγική, ο Έλληνας παραγωγός καλό είναι να ψάξει χώρες που έχουν ενδιαφέρον για το ελληνικό προϊόν και δεν είναι απαραίτητος
οι γνωστές χώρες που το προϊόν μας χτυπιέται αυτή τη στιγμή τιμολογιακά. Ωραία. Σαν εισαγωγή, νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτησή σας και άλλωστε το κερδίσατε και στην πράξη με τετραπλασιασμό του τζίρου στη συγκεκριμένη εταιρεία, από ό,τι γνωρίζω. Αλλά εδώ ακούμε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι το καλύτερο στον κόσμο και γιατί δεν έχουμε κατακυριεύσει την αγορά. Αυτό είναι κάτι που προσελκύει τους ξένους. Δηλαδή, έχουμε την αντίστοιχη αντίληψη από πλευράς των ξένων αγοραστών ότι πράγματι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι το καλύτερο στον κόσμο. Σαν βασική αρχή, νομίζω ο Έλληνας έχει, αν δεν πενέψει στο σπίτι του, θα πέσει να τον πλαχώσει. Και εγώ, φυσικά, σαν Έλληνας, θα πω ότι έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο, το καλύτερο λάδι, όπως και την καλύτερη φέτα, τις καλύτερες ελιές. Βέβαια, είναι αυτό το μυστικό της επιτυχίας. Δηλαδή, πραγματικά, οι ξένες αγορές θέλουν πάντα το καλύτερο. Αν θέλαν πάντα το καλύτερο, δεν θα υπήρχαν λάδια κακής ποιότητας και χαμηλής τιμής, μεσαίας ποιότητας, μεσαίας τιμής. Άρα, λοιπόν, έχω συναντήσει αρκετές φορές αγοραστές οι οποίοι τρομάζουν, σε εισαγωγικά, όταν η έναρξη του Έλληνα παραγωγού είναι «έχω το καλύτερο λάδι και ήρθα σήμερα εδώ να μιλήσω μαζί σου». Συγγνώμη, εγώ σου ζήτησα το καλύτερο λάδι. Θέλω ένα πολύ καλό λάδι από μια χώρα δύναμη στο χώρο του ελαιολάδου, αλλά ξεκινάμε λάθος. Προκαταβάλεις λοιπόν τον αγοραστή ότι θα πας με κάτι ακριβό, με κάτι που δεν προσεγγίζεται και οι βάσεις της συζήτησης δεν είναι οι σωστές. Θεωρώ λοιπόν ένα ταμπού που πρέπει να ξεπεράσουμε. Ναι, το γνωρίζουμε. Έχουμε καλό λάδι και οι Ισπανοί έχουν καλό λάδι και οι Ιταλοί έχουν καλό λάδι. Όλοι, λοιπόν, όλες οι χώρες που παράγουν έχουν και καλό και κακό λάδι. Άρα, πάμε να προσφέρουμε το ελληνικό λάδι με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με την ποιότητά μας. Βεβαίως, η ποιότητα είναι ένα σημαντικό όπλο, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε και όλη την υπόλοιπη διαδικασία. Θα αφήσω την κυρία Σκοτίδη προς το τέλος να με βοηθήσει ο Δημήτρης Οδούσμανης, που είναι από τους εμπειρότερους, τουλάχιστον στο παρόν πάνελ. Πολλές δεκαετίες μετράει, από διευθυντής εξαγών πολύ μεγάλης εταιρείας, αλλά και από το πόστο του ως διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που παρέχει υποστήριξη στις εξαγωγές. Αγαπητέ Δημήτρη, μέσα σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή που θυμάσαι για τις ελληνικές εξαγωγές, ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου, για παράδειγμα το 2010 μέχρι και σήμερα, τι έχεις να θυμηθείς και ποια είναι τα χαρακτηριστικά σημεία, η σταθμή, αν θέλεις, για τις ελληνικές εξαγωγές. Είναι ανοιχτό. Ωραία. Αγαπητέ Γιώργο... Πιο κοντά λίγο το μικρόφωνο. Πιο κοντά. Καταρχήν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Μέσα σε αυτή την πορεία των 30 χρόνων που ασχολούμαι με τις εξαγωγές από την πρώτη γραμμή, δηλαδή σαν πολιτής καθημερινά έρχοντας σε επαφή με το ράφι και με μια εμπειρία που από ράφια σε παραπάνω από 70 χώρες, ουσιαστικά το ελληνικό το λάδι μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο περιόδους. Η μία περίοδος είναι μέχρι το 2010 και η δεύτερη περίοδος ξεκινάει από το 2010. Μέχρι το 2010, ουσιαστικά με ένα σταθμό το 2004, έχουμε μία ουσιαστικά παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου καθαρά στο Ethnic Market, κατά 99%. Με πάρα πολλά brand, κύρια σε μεγάλες συσκευασίες, χωρίς καμία παρουσία στο μας της αγοράς, αλλά περιορισμένη και κλειστή στο καβούκι μας ουσιαστικά του Ethnic Market. Από το 2004, ως εκ θαύματος, οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας δημιούργησαν μια αναγνωρισιμότητα. Θα ήθελα έτσι για κάποιους ανθρώπους για να τους μείνει στο μυαλό τους, χαρακτηριστικά, το 2003 η εταιρεία που δούλευα έκανε μια τεράστια επένδυση να μπει στα Pathmark Skins εποχής στην Αμερική.
που ήταν τότε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα. Η επένδυση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, η προσπάθεια ήταν πολύ μεγάλη. Έναν ολόκληρο χρόνο προσπαθούσαμε να καταλάβουμε γιατί το προϊόν μας δεν προχώραγε στο ράφι. Δεν έφευγε από το ράφι. Δεν το αγόραζαν οι καταναλωτές, οι Αμερικάνοι καταναλωτές από το ράφι. Η απάντηση ήρθε μετά από ένα χρόνο ότι ο καταναλωτής ο Αμερικάνος δεν ήξερε ότι η Ελλάδα έχει λάδι. Η διεθνής αγορά έμαθε η Ελλάδα ότι έχει λάδι το 2004, μέσα από τις διαδικασίες των Ολυμπιακών Αγώνων. Και αυτό είναι ίσως και ένα σημαντικό μάθημα για το κράτος και για τους φορείς, πώς μπορούμε καλύτερα να δημιουργήσουμε αναγνωρισιμότητα στο ελληνικό ελαιόλαδο. Ναι, αν ολοκλήρωσες, Δημήτρη, θα συμφωνήσω, γιατί όχι μόνο δεν ήξερε η παγκόσμια κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα, θα έλεγα ότι δεν ήξερε και πού πέφτει η Ελλάδα. Νομίζω η Ελλάδα πέφτει ανάμεσα στη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Κάπου εκεί την τοποθετούν νοητά στο χάρτη. Δίπλα στην Ιταλία και στην Σαντορίνη και στην Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, το 2004 κάπως μας μάθανε. Δεν φροντίσαμε να διατηρήσουμε αυτή την αναγνωρισιμότητα μέχρι στιγμής. Αλλά τι γίνεται από σήμερα μέχρι και τα επόμενα χρόνια. Ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι ευκαιρίες που υπάρχουν και τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε στην πολιτεία και στους κρατικούς φορείς. Μέσα από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που πιστεύω ότι χρειάζονται υποδομές. Χρειάζεται παιδεία και εκπαίδευση. Χρειάζονται υποδομές στο χώρο της παραγωγής του ελαιολάδου. Δόξα τω Θεώ, ελιόδεντρα έχουμε, κόσμο που ασχολείται με την παραγωγή της ελιάς έχουμε, την καλλιέργεια της ελιάς. Εκεί που χρειάζεται δουλειά στο ελαιοτριβείο, χρειάζεται δουλειά στους ανθρώπους μετά που επεξεργάζονται το λάδι, χρειάζεται δουλειά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την προώθηση του ελαιολάδου να είναι επαγγελματίες, να γνωρίζουν τη δουλειά. Ο κύριος προηγουμένως ξεκίνησε και είπε μια πολύ σωστή κουβέντα, που πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εγώ στους ανθρώπους που είχα μαζί μου στις εξαγωγές, τους έλεγα, τους απαγόρευα να χρησιμοποιήσουν τη λέξη ότι έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο. Γιατί σαν παλιός στις πωλήσεις είχα μάθει και μας είχαν μάθει μάλλον στην πολυεθνική που δούλευα ότι απαγορεύεται να κατηγορήσεις το προϊόν του άλλου, του ανταγωνιστή σου. Οπότε όταν πήγαινες και έλεγες σε έναν πελάτη ότι έχω το καλύτερο ελαιόλαδο, αυτό που υπονοούσες και αυτό που καταλάβαινε αυτός ήταν ότι αυτό το λάδι που είχε ή όλα τα άλλα λάδια είναι άχρηστα και το δικό σου το καλύτερο. Ναι, πράγματι, είναι σαν η Coca-Cola να κατηγορεί την Pepsi-Cola επειδή είναι πιο γλυκιά. Δεν το κάνουμε ποτέ αυτό. Το παράδειγμα είναι συγκεκριμένο. Η Coca-Cola της εποχής που ήμουν εγώ στην Coca-Cola, η Coca-Cola απαγόρευε, άσχετα τον πόλεμο που έκανε με το από πίσω, αλλά απαγόρευε στους πολιτές να κατακρίνουν την Pepsi. Πράγματι, εμείς μια καμπάνια που είχαμε κάνει στις αρχές της δεκαετίας του 80, χρησιμοποίησαμε ένα ίσως πετυχημένο έτσι σλόγγαν. Αυτοί που ξέρουν από ελαιόλαδο αγοράζουν ελληνικό. Και ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν ελαιόλαδο? Οι Ιταλοί, αλλά δυστυχώς αγοράζουν σε χύμα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Και να δούμε τώρα, προλόγησα τον Άρη, τον Μαρκαντονάκη, σαν τον νεότερο του σημερινού πάνελ. Οπότε να μας πει ποιες είναι οι τωρινές προκλήσεις, τόσο στον τομέα των εξαγών των ελληνικών προϊόντων, αλλά και των κριτικών ελαιολάδων και των άλλων κριτικών προϊόντων, μια και εκπροσωπεί και υποστηρίζει, υπηρετεί μια πολύ παλιά κριτική εταιρεία, την ΑΒΕΑ Χανίων. Πώς βλέπεις το όλο περιβάλλον, αγαπητέ Άρη, και ποιες είναι οι προκλήσεις και οι προοπτικές? Καλημέρα καταρχάς και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός που δουλεύω στην ΑΒΕΑ, που είναι στο χώρο εδώ και 134 χρόνια.
έχω καταφέρει και έχω μάθει πάρα πολλά χάρη στο να στέκομαι κυριολεκτικά στις πλάτες γιγάντων του χώρου αυτού. Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι κάτι το οποίο είχε αναφερθεί και από το προηγούμενο πάνελ, που είναι τα θέματα που έχουν προκύψει λόγω του κλίματος και των επιπτώσεων που έχει στην συγκομιδή και στην ποιότητα του ελαιοκάρπου. Γενικότερα έχουμε δει μια αρκετά έντονη πτώση στις ποσότητες και στις ποιότητες που είναι διαθέσιμες προς πώληση, εκτυποποίηση και εξαγωγή, ειδικά με δεδομένο το επίπεδο που έχουν φτάσει οι τιμές. Γιατί μπορεί να λέμε ότι είναι το καλύτερο λάδι του κόσμου, μπορεί να λέμε ότι αξίζει για τον παραγωγό που μοχθεί και παλεύει καθημερινά για αυτό το πράγμα να πληρώνεται 9 και 10 ευρώ το λίτρο, αλλά ο καταναλωτής δεν έχει τα λεφτά τα αντίστοιχα να μπορεί να το αγοράσει. Άρα αναγκαστικά θα στραφεί κάπου αλλού. Αυτό είναι, θεωρώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην παρούσα κατάσταση όσον αφορά ειδικά για τα πιο premium, για τα εξαιρετικά παρθένα, για τα πρώιμα, για όλα αυτά τα προϊόντα. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ το ότι, επειδή και σαν Κρήτη δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε μια Κόρδοβα ή μια Ισπανία, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε σωστά αυτά που παράγουμε, πρέπει να είναι αυτό που αναφέρθηκε πριν όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή, για να ξέρει τι πάει να πει η διαφορά ανάμεσα σε ένα έξτρα και ένα παρθένο, παραδείγματος χάρη. Και ακόμη πιο σημαντικά πρέπει να το ξέρει και ο ελαιουργός. Γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπω ότι σε εμάς έχουν προσπαθήσει ο αποθηκάριος να είναι δοκιμαστής, γιατί αυτός παραλαμβάνει το λάδι και να μπορεί να ξέρει από εκείνο το στάδιο μέχρι το χημικό τι είναι αυτό που έχει μπροστά του, άρα πώς πρέπει να το διαχειριστεί. Γιατί το χειρότερο πράγμα που έχω δει εγώ με τη δικιά μου εμπειρία είναι να θεωρείς ότι έχεις κάτι χρυσό, να πας να το πουλήσεις χρυσό και μετά όταν το βλέπει ο άλλος σου λέει «Αφίλε μου, αυτό είναι χαλκός». Ή αντίστροφα. Οπότε, σαν αβέα, έχουμε το πλεονέκτημα το ότι διαχειριζόμαστε και υποπροϊόντα της ελιάς, είτε αυτό είναι σαπουνοποίηση, είτε αυτό είναι η πυρήνα, όλες η ραφιναρία. Και αυτό που βλέπουμε είναι, όπως ανέφερε και ο πρώτος κύριος, ότι εγώ έχω το καλύτερο, έλα σε μένα, αλλά τα υπόλοιπα είναι χειρότερα. Δεν ισχύει. Έχουμε αυτό το λάδι, απευθύνεται σε διαφορετικούς πελάτες και το μεγάλο κόλπο είναι να φέρουμε σε επαφή τον σωστό πελάτη με το σωστό προϊόν για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του με έναν τρόπο που να είναι βιώσιμος για όλους. Γιατί αλλιώς περιπλέκεται πάρα πολύ το πράγμα. Πράγματι, και είναι η διαφοροποίηση τέτοια στην συγκεκριμένη σας εταιρεία, τη γνωρίζω 41 χρόνια, γιατί το ισχυρό της προϊόν είναι το πυρηνέλαιο, αλλά και όχι μόνο, έχετε διευρύνει την γκάμα. Είχα την ευκαιρία στην προηγούμενη έκθεση στην Χορέκα να επισκεφτώ το περίπτερό σας και είδα κάποιους κωδικούς εξαιρετικά ενδιαφέροντες και όχι μόνο, όπως είπατε, και στο σαπούνι και σε άλλες κατηγορίες. Άρα, λοιπόν, διαβλέπετε κάποιες ευκαιρίες στον χώρο και δεν είναι μόνο καθαρά στο ελαιόλαδο. Ναι, γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ η εντύπωση, πιστεύω, ότι όλα είναι πολύ κακά, είναι πάρα πολύ δύσκολα, ας τα κλείσουμε να πάμε σπίτι μας. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι οι προκλήσεις είναι που φέρνουν τις ευκαιρίες και δίνουν και το κίνητρο να δοκιμάσουμε κάτι το οποίο δεν θα δοκιμάζαμε διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι η ελαιόπιτα, η λεγόμενη, που είναι ένα προϊόν ζωοτροφής. Παίρνουμε τα υπολείμματα του ελαιουργίου, το κομμάτι το οποίο δεν είναι βρόσιμο και το επεξεργαζόμαστε ελαφρώς για να μπορεί να γίνει βρόσιμο από ένα μυρικαστικό, από μια κατσίκα, από μια γελάδα, το οποίο έχει για εκείνο το ζώο που έχει ένα δηλητήριο για στομάχι να απορροφήσει πράγματα που δεν μπορεί ο άνθρωπος, βελτιώνει την υγεία του ζώου, βελτιώνει την ποιότητα του κρέατος, του γάλακτος κτλ. Και ουσιαστικά βγάζουμε λεφτά με το να περιορίζουμε ποια είναι τα απορρίμματα που έχουμε. Και με το να μπορούμε να καλύπτουμε ανάγκες που υπάρχουν σε άλλους τομείς, εκμεταλλευόμενοι τα παράγωγα της ίδιας της παραγωγής.
από το να είναι κάτι το οποίο θα καταλήξει ένας ρήπος ή ένα δύσκολο στη διαχείριση πράγμα, το πώς μπορεί με λίγη σωστή επίδραση να καταλήξει να είναι κάτι το οποίο θα έχει μια πολύ μεγάλη υπεραξία και θα επιτρέψει στην όλη αλυσίδα να κινηθεί προς τα μπρος. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Όπως ισχύει σε μια σειρά προϊόντων, έτσι και στο ελαιόλαδο, τα υποπροϊόντα ίσως είναι και πιο πολύτιμα και πολλούνται και ακριβότερα, όπως για παράδειγμα οι πολυφενόλες, ακριβότερα από το ίδιο το κύριο βασικό προϊόν. Οπότε είναι πολύ σωστός ο προσανατολισμός σας. Και βέβαια, τις δεκαετίες που είμαι στον τομέα του ελαιολάδου, όλοι θέλουν να γίνουν επίδοξοι εξαγωγής. Και η εξαγωγική δραστηριότητα είναι κάτι που έλκει τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρά τις δυσκολίες που βιώνουν όσοι ήδη εμπλέκονται. Αλλά είναι μαζί μας η κυρία Τζέννη Σκοτίδη, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της από το τραπεζικό τομέα και πραγματικά χειρίζεται πάρα πολύ καλά όλες τις διαδικασίες και στο να προετοιμάσει μια επιχείρηση. Και το έχει κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία σε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες την συμβουλεύονται και τις στηρίζει. Ποια είναι η διαδικασία για μια σωστή προετοιμασία, αγαπητή Τζέννη? Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ χαρά θα ήθελα να μιλήσω για αυτό που λέγεται εξαγωγές. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Ένα προϊόν που ανήκει στους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες είναι εξαγωγείς, είναι traders, αλλά πρέπει να γίνει με γνώσεις, πρέπει να γίνει με τιμή για το προϊόν και πρέπει να γίνει σωστά. Η εξωστρέφεια για μένα είναι μονόδρομος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί προσφέρει ένα long term στην επιχείρηση, τις κάνει καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές, γιατί το να κάνεις εξαγωγές δεν μπορείς να έχεις ένα προϊόν απλό. Πρέπει να έχεις πολλές προϋποθέσεις για να τα κάνεις σωστά. Όταν λέμε κάνω εξαγωγές, πάει να πει ταξιδεύω στο εξωτερικό. Πάει να δει ότι το μπουκάλι μου, το προϊόν μου, το βλέπουν εκατομμύρια καταναλωτές. Πάει να πει ότι η ετικέτα είναι νομοθεσία, πρέπει να είναι σωστή, πρέπει να λέει αυτά που λέει ο νόμος, γιατί αν δεν τα λέει, έχω το δικαίωμα να σου κάνω liability insurance. Γιατί στην Αμερική δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις εξαγωγή αν δεν έχεις liability insurance σαν exporter και liability insurance σαν importer. Επειδή εγώ προέρχομαι από το τραπεζικό χώρο, είμαι πάρα πολύ πιστή στο πρέπει, στο κόμμα, στο σωστό. Άρα λοιπόν, για να κάνουμε εξαγωγές, οι οποίες, ξανά το λέω, είναι ένα εξαιρετικό ταξίδι, το μόνο που πρέπει να έχουμε στο νου μας, θέλουμε να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια με γνώσεις, με πολύ σωστές διαδικασίες και φυσικά πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το προϊόν μας, να κλείσουμε σωστούς όρους πληρωμής, να μην χάσουμε τα λεφτά μας. Πολλές φορές ακούς, αχ, εγώ έστειλα μια παλέτα, δεν με πλήρωσε, πω, δεν ξανακάνω. Δεν έχει πρόβλημα η παλέτα, ούτε σε πλήρωσε. Το όποιος χάνει χρήματα στις εξαγωγές είναι λάθος διαδικαστικό. Υπάρχουν όλα τα τραπεζικά εργαλεία, υπάρχει η εξασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων, που θα σας ενημερώσω. Όποιος κάνει εξαγωγές δεν πρέπει να χάσει ένα ευρώ. Όλα είναι σωστά και καλυμμένα, αλλά πρέπει να έχουμε γνώσεις και να τηρούμε τους διαδικασίες. Άρα λοιπόν, για να γίνουμε λίγο πιο διαδικαστικοί, για να κάνω εξαγωγές πρέπει να έχω προετοιμάσει την επιχείρησή μου, να έχω ετοιμάσει το προϊόν μου προς το θέμα του labeling, να ξέρω τα διαδικαστικά, να είμαι σε θέση να μπορώ να διαπραγματευτώ ασφαλείς όρους πληρωμής. Πάντα θα μιλώ βάσει των Incoterms. Δεν λέμε, πουλάω 25 και 30. 25 και 30 τι? Ex-Works, FOB, Chief. Υπάρχουν τα Incoterms, τα οποία Incoterms μας λένε πού σταματάει η ευθύνη του ενός και πού ξεκινάει η ευθύνη του αγοραστού. Πάντα στο price list σας θα έχετε τη λέξη, εγώ θα έλεγα Ex-Works. Ex-Works είναι η αξία του προϊόντος στην αυλή του τυποποιητηρίου. Αν μου πει ο άλλος θέλω chief, θέλω FOB, it's up to me to give the right price, να μπορέσω να... αλλά με γνώσεις. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε γενικά, πάντα μιλάμε με όρους. Υπάρχουν οι διαδικασίες, υπάρχουν τα Incoterms, υπάρχουν όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί για να μπορέσουν να προστατεύουν τις εξαγωγές. Αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να πω
να μιλήσουμε, ας πούμε, για διαδικασίες πληρωμής. Όταν σου λέει και ποια είναι τα payment terms, σου λέει αυτός, πώς πληρώνεσαι, ο Έλληνας θα πει αμέσως προκαταβολή. Για κοίταξέ με, προκαταβολή, είσαι Γερμανός, έτσι, είσαι Ελβετός, είσαι Αμερικάνος. Γιατί εγώ να σου δώσω όλα τα χρήματα in advance. Why? Και ποιος μου λέει εμένα, αν εσύ θα μου πληρώσεις, αν θα φορτώσεις το εμπόρευμα και θα μου το στείλεις και θα είναι σε καλή ποιότητα. Άρα εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι σε θέση. Το προκαταβολή καλύπτεται. Του λες, there's no problem. Μπορεί να κάνω hire την SCS, μια ελεγκτική εταιρεία, να επιβλέπει την ώρα της φόρτωσης. Αλλά αυτά είναι λίγο πιο προχωρημένα. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, πρέπει να είσαι σε θέση να μπορέσεις να διαπραγματευτείς ασφαλείς όρους πληρωμής. Αμέσως, λοιπόν, το αμέσως επόμενο από το κάσα, το προκαταβολή, είναι το 50% in advance. Πηγαίνουμε το 50% την ώρα που αποχωρεί το container, αλλά θα σου πει και ο άλλος που τα κάνεις εξαγωγή στην Αμερική, θέλω ένα μήνα από την αύξηση του εμπορεύματος. Και πολύ σωστά λέει. Για να πάει ένα κοντέινερ, μία παλέτα στην Αμερική, θέλει ένα μήνα ώσπου να εκτελονιστεί. Και αν πάει σε καμιά μακρινή πολιτεία, μπορεί να φτάσει και 1,5. Άρα λοιπόν αυτό σου έχει δώσει ρευστότητα 1,5 μήνα πριν, θα φτάσει στην Αμερική, θα το εκτελονίσει, θα το πάρει στην αποθήκη του και ώσπου να πληρωθεί, θα πάει περίπου 2 μήνες. Γιατί να σου δώσει τη ρευστότητα? Για να μπορέσεις λοιπόν να είσαι μέσα στην αγορά, πρέπει να είσαι σε θέση να μπορείς να διαπραγματεύεσαι και να δώσεις 1 μήνα, 1,5, ίσως και 2. Αλλά χωρίς να χάσεις 1 ευρώ από τα χρήματά σου, διότι υπάρχουν όλες οι διαδικασίες που θα τα εξηγήσουμε και θα τα πούμε. Και πάνω απ' όλα αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ταξιδεύει ένα προϊόν, είναι σαν να περνάει τα τελωνία. Πρέπει να είναι απολύτως σωστό. Και η ετικέτα δεν είναι, μου έκανε μία ετικέτα ο γραφίστας, «Α, πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε το σήμα και το λόγο και whatever». Όχι. Το λόγο, οι γραφίστες δεν ξέρουν να κάνουν ετικέτες. Το λόγο μπροστά, να στο ζωγραφίσει, να το κατοχυρώσω, να κάνω trademark στην Ευρωπαϊκή Ένωση at least, δεν κοστίζει τίποτα. Μέσα σε όλη την επένδυση ένα trademark σε 27 χώρες είναι 1.100 ευρώ για 10 χρόνια. Do it. Και όχι μόνο αυτό. Αν δεν το κάνεις, δεν έχεις κάνει την εκατοχύρωση, δεν σου λέει κανένας τίποτα, αλλά μπορεί να πάει σε κάποια χώρα και να σου πει κάποιος «Hello, who are you? Αυτό το σήμα είναι δικό μου». Εμπορικό δίκαιο και πέφτουν 50 αργές. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα κάνετε ετικέτα, οπωσδήποτε θα έχετε κοιτάξει να δείτε αν το σήμα αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και φυσικά κατοχυρώστε το. Άρα λοιπόν η ετικέτα, ας μου κάνει ο γραφίστας μου την ωραία ζωγραφιά, από εκεί και πέρα όλα τα στοιχεία που γράφει επάνω πρέπει να είναι σωστά βάσει των χημικών αναλύσεων από τα χημικά εργαστήρια. Και θα πω και κάτι άλλο, όταν λέμε έχω το καλύτερο λάδι, την καλύτερη οτιδήποτε, αυτό που είπαμε, όλα αυτά που λέμε πρέπει να τα αποδεικνύουμε με χημικές αναλύσεις από accredited χημικά εργαστήρια που είναι απροβαρισμένα από το ΕΣΥΔ. Καλή ώρα εμείς τα οργανωληπτικά που κάνουμε στη Σεβιτέλη. Σεβιτέλη είναι ΕΣΥΔ. Οργανωληπτικά κάνει ποιος ο καθήποτε. Όχι, θα κάνεις εκεί που είναι ΕΣΥΔ. ΕΣΥΔ τι πάει να πει, έχει σωστές διαδικασίες. Είναι ένα χαρτί approved, αναγνωρισμένο, που έχω το δικαίωμα να το δείξω σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσα να μιλήσω ώρες γι' αυτά, ειλικρινά, γιατί το λατρεύω, το αγαπώ και είμαι πολύ της διαδικασίας. Αυτό που θα πω για να κλείσουμε αυτή την ερώτηση είναι οι εξαγωγές θέλουν γνώσεις, επαγγελματισμό και πολύ σωστή δουλειά. Και οι εξαγωγές είναι ένα ταξίδι που είναι πάρα πολύ ωραίο, αρκεί να το χαίρεσαι. Πράγματι έτσι είναι, αγαπητή Τζέννη. Είσαι έτσι, όπως πάντα, πηγαία. Να ξαναγυρίσω στον κύριο Βόπη, και ο οποίος εκτός από το ελαιόλαδο έχει εμπειρία και από άλλους τομείς των τροφίμων, κατά βάση. Υπάρχουν ομοιότητες, είναι πιο εύκολα τα πράγματα σε άλλους τομείς, άλλες κατηγορίες προϊόντων, ή οι δυσκολίες είναι οι ίδιες? Υπάρχουν ευκαιρίες για εξαγωγές ελληνικών τροφίμων? Λείπει η στήριξη από την πολιτεία? Χρειαζόμαστε καμπάνιες προβολής προώθησης? Χρειάζεται το awareness για τα ελληνικά προϊόντα από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Enterprise Greece κλπ. Πώς εισπράτετε όλη αυτή την παρουσία σας στην διεθνή αγορά? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
όπως είπα και στην αρχή, η εξαγωγή, η κυρία Τζέννη το ανέφερε σαν προϊόν, εγώ θα το πω σαν μια μεγάλη ομπρέλα. Η εξαγωγή λοιπόν είναι κάτι που σήμερα μπορεί να είναι τρόφιμο, αύριο μπορεί να είναι μέταλλο, ορυκτό, οτιδήποτε άλλο. Άρα μιλάμε προϊόν, ομπρέλα που λέγεται εξαγωγή. Φυσικά, μια εταιρεία όσο και να παλέψει από μόνη της, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει, χωρίς τη στήριξη κρατικού φορέα, χωρίς τη στήριξη οργανισμών, να βγάλει το προϊόν της στο εξωτερικό. Η εξωστρέφεια, λοιπόν, είναι κάτι που χρειάζεται συνολική προσπάθεια. Συνολική προσπάθεια κράτους πολιτείας, επιχειρηματία και φορέων. Βλέπουμε, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν προϊόντα, όπως είπατε, έχω συνεργασίες και με άλλα προϊόντα πέραν του λαδιού. Υπάρχουν λοιπόν προϊόντα που έχουν ζήτηση σε αγορές που δεν ήταν τόσο δημοφιλείς στους Έλληνες παραγωγούς. Μιλάμε για αγορές της Ασίας, μιλάμε για αγορές του κόλπου της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις συγκεκριμένες αγορές υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες από θέμα διακρατικών συμφωνιών. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται ο Έλληνας παραγωγός να έχει δίπλα του το κράτος να επισπέψουν τις διαδικασίες τη δημιουργία των διακρατικών αυτών συμφωνιών, έτσι ώστε το προϊόν, το οποίο είναι επιθυμητό από τις συγκεκριμένες αγορές, να καταφέρει να εξαχθεί όσο είναι ζεστό το ενδιαφέρον. Δεν είμαστε μοναδική παραγωγή λαδιού, δεν είμαστε μοναδική παραγωγή κρέατος, δεν είμαστε μοναδική παραγωγή φρούτων και καλλιεργητές. Άρα λοιπόν, αν χάσουμε την ευκαιρία, κάποια άλλη χώρα, η οποία το έχει καταφέρει αυτό γρηγορότερα από εμάς, θα μας πάρει την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Δούσμανη, σαν επισφράγισμα όλης της πορείας και της εμπειρίας σας, είστε αισιόδοξος για το σήμερα και το αύριο των ελληνικών εξαγών, όχι μόνο του ελαιολάδου, αλλά και των υπολείπων κατηγοριών που χειρίζεστε μέσα από την εταιρεία σας? Αισιόδοξος είμαι γιατί είμαι πολιτής. Και φυσικά είμαι από φύση αισιόδοξος. Δεν είστε και τραγουδιστής, να το έχετε πιο κοντά το μικρόφωνο για να ακούγεστε. Λοιπόν, είπα ότι είμαι αισιόδοξος γιατί είμαι πολιτής. Οπότε, από τη φύση μου, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι ότι όσο αφορά το ελαιόλαδο, τα προβλήματα που πρώτον παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια είναι όλη η μεγάλη ανάπτυξη των άλλων παραγωγικών χωρών, χαρακτηριστικά. Να σας πω ένα στοιχείο το οποίο το βρήκα και εγώ τελευταία, είναι πλέον ότι καλλιεργείται λάδι πλέον σε 45 χώρες ανά τον κόσμο. Εκεί που είμαστε δηλαδή πριν μια 20ετία, 3-4, τώρα είναι 45. Και υπάρχουν παραγωγικές χώρες οι οποίες σαφέστατα μας έχουν ξεπεράσει. Όπως είναι η Πορτογαλία. Μας ξεπερνάει η Πορτογαλία, μας ξεπερνάει η Τινησία, μας ξεπερνάει η Τουρκία σε παραγωγή. Από εκεί και πέρα, τα θέματα που πρέπει να λύσουμε εχθές είναι τα θέματα της τα ποιοτικά. Εάν δεν μπορέσουμε να λύσουμε τα θέματα τα ποιοτικά και τα θέματα τα επαγγελματικά που έχουμε σαν Έλληνες, δεν βλέπω προοπτικές ιδιαίτερες. Το χειρότερο από όλα όμως είναι, και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ και να αναφερθώ, που ίσως θα πρέπει να το ακούσουμε όλοι μας που έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με το ελαιόλαδο, είναι ότι αυτό το τελευταίο πράγμα που έγινε τον τελευταίο 1,5 χρόνο με την τρομακτική αύξηση των τιμών, για τους ανθρώπους που είναι στην αγορά έξω και παρακολουθούν τι γίνεται, είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί τα ράφια των λαδιών έχουν ξαναγυρίσει πάλι στη δεκαετία του 2010 και πριν. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετς βάζανε το λάδι γιατί είχε μία κίνηση. Και επειδή αυτοί μετράνε το ράφι με το κέρδος που αφήνει, με την ανακύκλωση του προϊόντος, όσο πουλούσε το λάδι, τόσο χώρο του δίνανε. Το τελευταίο 1,5 χρόνο, με τα προβλήματα της αυξήσεως των τιμών, αυτός ο χώρος έχει χαθεί πλέον. Και εκεί που έβλεπες σούπερ μάρκετ που είχαν 3 γόνδολες με λάδια, πλέον βλέπεις 3 ραφάκια με λάδια. Αυτό το πράγμα
για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παραγωγή του προϊόντος θα χρειαστεί άλλη μία 20ετία να ξανακερδιθεί. Και βέβαια δεν είναι μόνο για τους Έλληνες, είναι και για τους Ισπανούς, είναι και για τους Ιταλούς και για όλες τις χώρες. Οπότε υπάρχει βέβαια σε όλο αυτό, γιατί είναι, εγώ το βλέπω σαν ένα καινούριο ξεκίνημα, υπάρχει χώρος να μπουν σωστοί, γιατί θα μπουν καινούργοι στα ράφια, να μπουν σωστά πλέον οι Έλληνες, όπως δεν μπορούσαν να το κάνουν πριν μια 15ετία, αλλά από εκεί πέρα αυτό σημαίνει ότι θέλει δουλειά και προσπάθεια. Πράγματι έτσι είναι, είμαστε σε ανατροπές μεγάλες, δεν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, αλλά για την κλιματική κρίση πλέον, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αυτό έχει επιπτώσεις στο επίπεδο της παραγωγής. Ήταν που ήταν μικρή η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου σε σχέση με τα ανταγωνιστικά σπορέλαια. Τώρα η κατάσταση χειροτέρεψε. Βεβαίως οι ελαιοπαραγωγοί αισθάνονται κάποια ικανοποίηση, γιατί ήταν άδικο το επίπεδο των τιμών τις προηγούμενες δεκαετίες. Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε και την έννοια και το μυαλό μας και στον καταναλωτή, γιατί πραγματικά η παγκόσμια κατανάλωση έχει μειωθεί σημαντικά και το αύριο είναι δύσκολο. Και να έρθω στον Άρη τον Μαρκαντονάκη, που έχουν προσεγγίσει και δύσκολες αγορές. Μία από αυτές είναι η αγορά της Ρωσίας, αν δεν κάνω λάθος. Και η γνώση σου στα ρώσικα δεν ξέρω πόσο έχει βοηθήσει ή ποιες άλλες αγορές έχετε προσεγγίσει και τι προοπτικές βλέπετε τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα που διακινείτε. Κοιτάξτε, θα ήθελα να, εφόσον, επειδή και εγώ πολιτής είμαι κατά βάση, να αναφέρω κάτι που μου είχε πει ένας καθηγητής μου, το οποίο είναι δύο πολιτές, πάνε σε μια καινούρια χώρα να πουλήσουν, πουλάνε καπέλα. Κατεβαίνω από το καράβι, όλοι φοράνε καπέλα. Ο πρώτος λέει, τι να πουλήσω, όλοι έχουν καπέλα, γεια σας. Και λέει ο δεύτερος, παιδιά, σε όλους αρέσουν τα καπέλα, θα χρυσώσουμε. Αυτό που αναφέρεται πριν για τις 45 χώρες που παράγουν λάδι, για μένα είναι κάτι θετικό, με την έννοια ότι περισσότερος κόσμος ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα, ξέρει την αξία που έχει να ενταχθεί στη ρουτίνα και στην καθημερινότητά του. Και άρα ένα πιο ενημερωμένο κοινό και πιο γνωστικό κοινό έχει καλύτερες απαιτήσεις και πιο έντονες απαιτήσεις, οι οποίες ταιριάζουν πάρα πολύ, θεωρώ, με τις δυνάμεις που έχει η Ελλάδα στο κομμάτι του ελαιολάδου. Η αγορά της Ρωσίας, για να το πάμε εκεί, είναι μια χώρα που έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό ότι όποτε τους μιλάω μου λένε ότι είμαστε ορθόδοξα αδέρφια. Και υπάρχει, είναι κάτι το οποίο το κυνηγάνε. Έχουν πολύ καλή γνώση όσον αφορά τη γυμναστική, την υγεία, τον τρόπο ζωής, τον βέλτιστο, και θέλουν και τα αντίστοιχα προϊόντα για εκεί. Αλλά ιστορικά έχουν κακές εμπειρίες από Έλληνες εξαγωγής. Ενώ όταν είχε πέσει πρώτα το τείχος του Βερολίνου και είχαν ανοίξει αγορές, η πρώτη χώρα που προσεγγίσανε ήταν η Ελλάδα. Η χώρα που κατάφερε και ανοίχτηκε και έχει κυριαρχήσει είναι η Ισπανία. Θεωρώ ότι το ενδιαφέρον δεν έχει μειωθεί. Όσο υπάρχει γνώση, αυξάνεται. Μία από τις χώρες στις οποίες προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε είναι η Κορέα και η Ιαπωνία, για τον απλό λόγο το ότι αυτές οι δύο αγορές είναι τα παράθυρα και οι κερκόπορτες της Ασίας. Όλοι σου λένε, άμα οι Κορεάτες πούνε OK, είσαι καλός. Γιατί είναι σατράπηδες όσο αφορά την εξαγωγή. Είναι ένα κενό στην ετικέτα. Γεια σας. Όλο αυτό το ενδιαφέρον γενικότερα είναι ενθαρρυντικό, γιατί πέρα από τα εξαιρετικότατα λάδια που μπορούμε να παράξουμε, πρώιμα, πολυφαινολικά, βιολογικά κτλ., υπάρχει ενδιαφέρον και για τα υποπαράγωγα. Είτε αυτό λέγεται ένα καλλιντικό με βάση το ελαιόλαδο, είτε αυτό λέγεται ένα λακτικό στο βιοκαύσιμο που είναι από το πυρηνόξυλο, είτε αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάρουμε τις φενόλες από τα κατάλληλα ενός ηλιοργείου και να τις εντάξουμε σε κάποιο άλλο προϊόν όπως είναι ζωοτροφές. Όλοι αυτοί οι κύκλοι, από τη στιγμή που υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια, θεωρώ ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύ μεγάλοι πολλαπλασιαστές και για την κερδοφορία, αλλά και για τη δυναμικότητα που έχει ο Έλληνας παραγωγός και τυποποιητής.
Ωραία, ευχαριστούμε. Και θα κλείσουμε με την κυρία Σκοτίδη. Αυτό που ήθελα να σημειώσω είναι η αγωνία και η ανησυχία κάθε επιχειρηματία είναι μη φάει κανόνι και ειδικά στις εξαγωγές. Μας το θέσατε με το ότι θα πρέπει κανείς να προσέξει τους όρους των συναλλαγών. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα, το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα προσθέσω κάτι για την Ρωσία. Με μία προσωπική εμπειρία που έχω, που κάνουμε εξαγωγή με έναν εξαγωγέα στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, εξαιρετικός εισαγωγέας, εξαιρετικές γνώσεις, εξαιρετική συνεργασία με τα επίπεδα τα δικά μου, που είμαι πάρα πολύ αυστηρή, πάρα πολύ καλή γνώση, καταλάβανε και δεχθήκανε τις καινούργιες ακριβές αγορές, δεν σταματήσανε και ξαναπήρανε ένα κοντέινερ με όλα τα προϊόντα. Αγαπούν τα ελληνικά προϊόντα. Οι Ρώσοι γενικώς στις διαδικασίες, αυτοί που δουλεύουν, είναι τέλειοι. Και από την τραπεζική μου εμπειρία που είχα, γιατί είχα ανοίξει λογαριασμό στη Sberbank, μιλάμε, είναι επιστήμονες. Αυτοί που δουλεύουν. Δεν λέμε αυτοί που κάνουν οτιδήποτε. Διότι έχουν μάθει να δουλεύουν πολύ αυστηρά. Άρα λοιπόν πολεμήστε την αγορά της Ρωσίας. Οι εταιρείες, οι σωστές και οι μεγάλες, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και είναι μια τεράστια αγορά, η οποία μετά την ένωση της Καζακστάν, όλες αυτές, είναι ένα huge place. Δηλαδή μπαίνεις από τη Ρωσία και φτάνεις εκεί κάτω. Δηλαδή το κοντέινερ φεύγει για πλάκα. Αυτό ήθελα να πω για το θέμα της Ρωσίας τώρα. Πολύ σύντομα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να δώσουμε λοιπόν, και μια χρηματοδοτικά εργαλεία. Εγώ θα σας πω το εξής. Καταρχάς, ανέφερα και είπα ότι δεν μπορεί κανένας να χάσει ένα ευρώ όταν κάνει εξαγωγές. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο, το νούμερο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται εξασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, που γίνεται από το Export Credit Greece, που είναι ένας οργανισμός κρατικός, μπορώ να πω, με τον οποίο έχουν υπογράψει όλες οι τράπεζες ένα προϊόν που λέγεται εξωστρέφεια. Αυτό τι πάει να πει? Ότι εγώ δουλεύω με την Eurobank, με την Alpha Bank, με την Πειραιώς, με whatever. Της λέω λοιπόν ότι εγώ θέλω να ενταχθώ στο πρόγραμμα εξωστρέφειας, το οποίο σημαίνει τα εξής. Όταν λέγω ασφαλίσω το προϊόν μου, υπάρχει ένα συμβόλαιο που λέει ότι αυτό το προϊόν, αν δεν πληρωθεί, θα πληρώσω εγώ το Export Credit Greece, που και να μην θέλω χρηματοδότηση, οφείλω να εξασφαλίσω οπωσδήποτε και να ασφαλίσω το προϊόν μου. Άρα το νούμερο ένα εργαλείο έχουμε την εξωστρέφεια, που μου χρηματοδοτεί το 80% του τιμολογίου, εάν φυσικά δεν πληρωθώ από τον εξαγωγέα μου. Άρα έχω ένα εργαλείο έτοιμο αμέσως. Φυσικά μετά μπορώ να κάνω φάκτορα, μπορώ να χρηματοδοτηθώ βάσει credit lines που έχω, αλλά αυτά είναι για πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Ο startup, ο καινούριος εξαγωγέας, που δεν θέλει να του κάνουν μεγάλο πιστοδοτικό έλεγχο, θα λειτουργήσει με το συμβόλαιο του Export Credit Greece, με το πρόγραμμα εξωστρέφεια. Ρωτήστε όλες τις τράπεζές σας τι πάει να πει εξωστρέφεια και πώς χρηματοδοτείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε τη δυνατότητα για μία ερώτηση δύο, λόγω του περιορισμένου χρόνου. Μία γρήγορη ερώτηση για τις τράπεζες. Το κόστος της εξωστρέφειας, αν πάω εγώ στη Eurobank και στην Alpha, και πού θέλω να κάνω εξασφάλιση στην εξαγωγή μου. Ποιο θα είναι? Η εξασφάλιση βασικά, το κόστος, πηγαίνω και κάνω μία αίτηση στο Export Credit Greece. Αυτή η αίτηση κοστίζει 70-80 ευρώ. Όταν σου πούνε, OK, ασφαλίζω τον πελάτη, υπάρχει λοιπόν, πληρώνεις ένα ποσοστό που λέγεται ασφαλιστήριο. Είναι 1% ανάλογα με το ποσό του τιμολογίου. Okay. Αυτό το πληρώνεις, δεν το χάνεις, it's there forever, για αυτό το συγκεκριμένο πελάτη. Γιατί όταν πάω στην τράπεζα και έχω σαν collateral το ασφαλιστήριο του Export Credit Greece, σου βάζει ένα ποσοστό παραπάνω και σε δανείζει. Για να σου δίνει χρήματά της η τράπεζα, έτσι δεν είναι? Αλλά σαν collateral έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο είναι 100% for sure. Άρα θα πληρώσει κάποιο. Τώρα, το πόσο είναι, φυσικά είναι κάτι που θα σου πει η τράπεζα. Αλλά μην κάνετε ποτέ καμία εξαγωγή χωρίς να την ασφαλίσετε. Ασχέτως αν θέλετε χρηματοδότηση ή όχι, απαγορεύεται να χάσετε λεφτά, σας το λέω.
Αυτός που δεν ασφαλίζεται, μην δουλέψετε μαζί του. Και έχεις όλο το right να του πεις, sorry Hans, I cannot get export credit insurance for you, prepayment. Hello και bye bye. It's your problem, it's not my problem, right? Έτσι. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους σας για την υπομονή σας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Βόπη, την κυρία Σκοτίδη, τον κύριο Δούσμανη και τον κύριο Μαρκαντονάκη για την παρουσία τους. Σας ευχαριστούμε πολύ.